Δεν μπορεί βεβαίως σε καμία περίπτωση να είναι, έχει πάντα η μια πλευρά δίκιο και η άλλη πλευρά άδικο. Εάν φυσικά συμβεί η αισιόδοξη εκδοχή, θα είναι όλα καλά. Εάν όμως συμβεί η απεσιόδοξη, υλοποιηθεί η απεσιόδοξη εκδοχή, θα πρέπει να υπάρχουν κάποια μέτρα, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος μηχανισμός, να βρεθεί κάποια λύση. Πιστεύω σε κάθε περίπτωση ότι θα επικρατήσει η λογική και ότι εν τέλει θα βρεθεί κάποια λύση. Φυσικά, όσον αφορά το νομισματικό ταμείο που δείξατε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, είναι βεβαίως ο τρίτος εταίρος. Το θέμα είναι ευρωπαϊκό, θα συζητήσουμε πάνω σε όλα αυτά. Η φιλοσοφία των προγραμμάτων βοηθείας είναι ότι δεν θα πρέπει να βοηθήσουμε μόνο την Ελλάδα, αλλά και τους Έλληνες. Να μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να υπάρξει χρηματοδότηση, έτσι ώστε ο απότερος στόχος να είναι να μπορέσει εν τέλει η Ελλάδα να δανειστεί χρήματα από τις διεθνείς χρηματαγορές. Φυσικά, κανένας δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αλλά αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι Έλληνες στο παρελθόν, η Ελλάδα στο παρελθόν κινήθηκε λανθασμένα. Οι Έλληνες βεβαίως είναι υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους. Έχουμε δείξει επαρκώς την αλληλεγγύη μας και στους προηγούμενους μήνες και τις τελευταίες μέρες και δεν νομίζω ότι μπορεί να πω κάτι άλλο. Αποτελεί αυτό που λέτε είναι προϋπόθεση για το πρόγραμμα. Έτσι έχουμε συμφωνήσει και δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Φυσικά νομίζω ότι καλύτερα θα ήταν να περιμένουμε και το τέλος της συνεδρίασης για να πούμε περισσότερα. Τι γίνεται με την βιωσιμότητα του χρέους? Εάν δεν υπάρξει βιώσιμο χρέος, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει κάποια οποιαδήποτε προϋπόθεση, οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση. Η βιωσιμότητα του χρέους αποτελεί προϋπόθεση για οποιοδήποτε περαιτέρω πρόοδο.